στις 10 Ιανουαρίου του 1853 πέθανε ο Θεόφιλος Καΐρης, ένας χριστιανός ιερέας που αγάπησε τη γνώση, τη σπούδασε, τη δίδαξε, εκδιώχθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδας ως αιρετικός, καθαιρέθηκε, καταδικάστηκε και τελικά πέθανε στη φυλακή, άρρωστος και καταβεβλημένος στα 69 του χρόνια. Ο Θεόφιλος Καΐρης θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και η αλήθεια είναι πως δεν είχαμε πολλούς τέτοιους. Ο Θεόφιλος Καΐρης γεννήθηκε στην Άνδρο τον Οκτώβριο του 1784 και ήταν ένα από τα 8 παιδιά του Νικολάου και της Ασημίνας. Είχε το όνομα Θωμάς μέχρι τα 18 του χρόνια, όταν και χειροτονήθηκε διάκονος. Όταν ήταν 8 χρονών, ο Θεόφιλος Καΐρης μετήκησε στις Κηδονίες, το μέρος που όλοι ξέρουμε ως Αϊβαλή, όπου και σπούδασε στην Εκκή Ακαδημία. Συνέχισε δε τις σπουδές του στις ακμάζουσες τότε σχολές της Πάτμου και της Χίου. Στα 18 του είχε ήδη διδαχθεί από σημαντικούς δασκάλους της εποχής, είμαστε στο 1800, είχε ήδη διδαχθεί τις νέες ιδέες των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών, της αστρονομίας, καθώς και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Το 1801 χειροτονήθηκε διάκονος και έγινε μοναχός. Είναι η εποχή κατά την οποία στην υπόδουλη Ελλάδα οι Οθωμανοί έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα της μόρφωσης των Ελληνοπαίδων στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα η πρόσβαση στη γνώση είναι σχεδόν μονόδρομος. Ο Θεόφιλος Καΐρης θα σπουδάσει στην Πίζα της Ιταλίας θεολογία, φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσική. Θα συνεχίσει στο Παρίσι εντρυφώντας τη φιλοσοφία. Θα γνωρίσει τις νέες ιδέες του διαφωτισμού, οι οποίες επηρέασαν τις επιστήμες, τις θρησκείες και τα πολιτεύματα όλης της Ευρώπης. Θα γνωρίσει και τον Αδαμάντιο Κοραή. Θα συνεργαστούν, θα γίνουν φίλοι, θα αλληλογραφούν για χρόνια, θα μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και τις ανησυχίες τους για την απελευθέρωση των Ελλήνων, για τη δημοκρατία, για την παιδεία. Άλλωστε, αυτό το ρεύμα που αργότερα εμείς ονομάσαμε νεοελληνικό διαφωτισμό, με κύριους εκπροσώπους του, τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Ρίγα Βελεστινλή, με τον Θεόφιλο Καΐρη επίσης έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του, αυτό το ρεύμα βασίστηκε στις ιδέες του διαφωτισμού, δηλαδή στην πνευματική κίνηση που αναπτύχθηκε στην Δυτική Ευρώπη, με κύριους στόχους την απαλλαγή του ανθρώπου από τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες, την αυθεντία του κράτους και της Εκκλησίας, η επικράτηση του ορθού λόγου και της επιστήμης, η πνευματική ελευθερία, η παιδεία, η ανεξιθρησκεία και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ήταν τα ζητούμενα. Στην υπόδουλη Ελλάδα προστέθηκε φυσικά και το αίτημα της απελευθέρωσης, μέσω της παιδείας, της εκπαίδευσης δηλαδή, και του ένοπλου αγώνα. Αυτά έμαθε στην Ευρώπη ο Θεόφιλος Καΐρης, σε αυτά αφιέρωσε όλη του τη ζωή επιστρέφοντας στον τόπο του, και όχι στα λόγια. Έγινε δάσκαλος φημισμένος σε όλη την Ευρώπη, μεταλαμπάδευσε τις γνώσεις του στη φυσική, τα μαθηματικά, τη χημεία, την αστρονομία, τη φιλοσοφία, τη μετεωρολογία, τη γεωγραφία, τη θεωρητική μηχανική, τη βιολογία, διδάσκοντας στην Ακαδημία των Κηδονιών. Εμπλούτησε τη βιβλιοθήκη, εφοδίασε την Ακαδημία με όργανα φυσικής, χημείας, αστρονομίας και γεωγραφίας, ίδρυσε και τυπογραφείο. Βρισκόμαστε στο 1819 και ο Θεόφιλος Καΐρης μοιείται στην Φιλική Εταιρεία. Δίδαξε στην Ακαδημία έως την καταστροφή των Κηδονιών από τους Τούρκους και στις 10 Μαΐου θα βρεθεί στη γενέτειρά του την Άνδρο, όπου και θα κηρύξει την Επανάσταση, καλώντας τους ανδριώτες να ξεσηκωθούν και να συνδράμουν με χρήματα και καράβια στον αγώνα. Ο Θεόφιλος Καΐρης δεν έμεινε ούτε στα λόγια ούτε στις θεωρίες. Πήρε και ο ίδιος τα όπλα, πολέμησε στον Όλυμπο, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, κάτι που έμελε να τον ταλαιπωρήσει όλο τον υπόλοιπο βίο του, αγωνίστηκε με σθένος ενάντια στη διχόνια, λέγοντας συνεχώς στους Έλληνες ότι έπρεπε να ξεπεράσουν τις διαφορές τους για να πετύχει η Επανάσταση, οργάνωσε στρατιωτικό σώμα στην Πελοπόννησο, περιέθαλψε αρρώστους στο Ναύπλιο κατά την επιδημία τύφου, πήρε μέρος στις εθνοσυνελεύσεις, πρωτοστάτησε στη θέσπιση των αρχών μιας ευνομούμενης πολιτείας, στην παγίωση των φιλελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών, στην συγγραφή του πρώτου συντάγματος της Ελλάδας. Το 1828 ήταν ο Θεόφιλος Καΐρης που προσφώνησε τον Καποδίστρια στην Αίγινα με ένα κείμενο διακήρυξη υπέρ του κράτους δικαίου, της ελευθερίας και του συντάγματος.
Όταν ο βασιλιάς Όθωνας μερικά χρόνια αργότερα θέλησε να τον τιμήσει για την προσφορά του, εκείνος αρνήθηκε να παραλάβει τον χρυσό σταυρό του τάγματος Σωτήρος, αντιτιθέμενος στην αντιβασιλεία και στις μεγάλες δυνάμεις που έκαναν κουμάντο και ήθελαν τον βασιλιά τοποτηρητή στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Αρνήθηκε επίσης και τη θέση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που του πρότεινε το κατεστημένο της εποχής. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Θεόφιλος Καΐρης έβαλε στόχο της ζωής του να μορφωθούν οι Έλληνες. Πήγε στην Ευρώπη, συγκέντρωσε χρήματα και ίδρυσε στην Άνδρο το ορφανοτροφείο για να στεγάσει, να σιτήσει και να μορφώσει τα ορφανά παιδιά του πολέμου. Έφτιαξε την ανώτερη σχολή της Άνδρου, έφτιαξε και οικοτροφείο και ξεκίνησε τη διδασκαλία. Τριετής ήταν οι σπουδές, τις παρακολουθούσαν όχι μόνο τα ορφανά, αλλά και γόνιδια διακεκριμένων και πλουσίων οικογενειών από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ξένες χώρες, μια που τα μαθήματα ήταν πρωτοποριακά. Έφερε το πρώτο τηλεσκόπιο στην Ελλάδα, οργάνωσε εργαστήρια με επιστημονικά όργανα και χρησιμοποίησε την αλληλοδιδακτική μέθοδο στους μαθητές του, καθώς οι εξωτερικοί σπουδαστές, όπως μαθαίνουμε από τα αρχεία που τηρούσε, ήταν πάνω από 500. Ο Θεόφιλος Καΐρης ανέπτυξε τη δική του θεολογική θεωρία, την οποία και δίδασκε. Ονομάστηκε Θεοσεβισμός ή Θεοσέβεια και είχε ως πυρήνα της την πεποίθηση ότι η πίστη στο Θεό είναι σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού μοναδική και προσωπική, η οποία δεν χρειάζεται τη διαμεσολάβηση κανενός. Είχε και πολλά άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Θεοσέβεια, σε μια εποχή που οι ιδέες του διαφωτισμού σε όλη την Ευρώπη τάραζαν τα νερά των καθιερωμένων θρησκειών. Ο Κύπριος καθηγητής και ακαδημαϊκός Πασχάλης Κιτρομιλίδης μας εξηγεί. Είναι όντως πρόσωπο αντιλεγόμενο ο Καΐρης. Και γιατί? Για το σκάνδαλο που προκάλεσε με τις θρησκευτικές του απόψεις, πιο συγκεκριμένα την κριτική του στάση στο ζήτημα της θρησκείας, η οποία μπορεί να φαινόταν παράδοξη και ασυνήθιστη έξω από τα συμβατικά δεδομένα της εποχής, αλλά ήταν μια στάση η οποία είχε τα παράλληλά της την εποχή που εκδηλώθηκε από τον Καΐρη σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και η στάση αυτή, η οποία πήγαζε από τη βαθύτατη πίστη και αγάπη του στο Θεό, που δεν σταματά ο Καΐρης να επαναλαμβάνει σε όλα τα συγγράμματά του, προκάλεσε εντούτοις φοβερή ανασφάλεια στην Εκκλησία της Ελλάδος, με όλες τις παρεπόμενες αντιδράσεις και ενέργειες του ελληνικού κράτους πλέον, που εξέθεσαν ανεπανόρθωτα τη χώρα και κατέληξαν στο μαρτυρικό τέλος του Καΐρη. Ο Θεόφιλος Καΐρης εκδιώχθηκε και καθαρέθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδας, τον συνέλαβαν και του ζήτησαν ομολογία πίστεως την οποία αρνήθηκε να δώσει, τον έστειλαν στο μοναστήρι της Σκιάθου υπό συνθήκες άγριας απομόνωσης και εξαθλίωσης, μετά πήγε σε άλλο μοναστήρι στη Σαντορίνη έγκλειστος, έφυγε στο εξωτερικό, επέστρεψε και μετά πολλά δικάστηκε στη Σύρο. Καταδικάστηκε με την κατηγορία του προσιλητισμού και φυλακίστηκε στο λοιμοκαθαρτήριο, όπου και πέθανε άρρωστος και καταβεβλημένος από σιψεμία. Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον αδερφό του να φροντίσει καν για την κηδεία του. Δεν εκπλήρωσαν ούτε την τελευταία επιθυμία του Θεόφιλου Καΐρη να ταφεί στον αυλόγυρο του ορφανοτροφείου στην Άνδρο. Ανταυτού, τον έθαψαν κάπου κοντά στο λοιμοκαθαρτήριο χωρίς κηδεία, χωρίς καμία θρησκευτική τελετή. Διαβάζω πως την επομένη της ταφής του, οι μενόμενοι πιστοί, καθοδηγούμενοι από μυσαλόδοξους ιερωμένους, άνοιξαν τον τάφο του, έβγαλαν τον νεκρό, άνοιξαν την κοιλιά του και τη γέμισαν με ασβέστη, για να καεί η μολυσμένη σωρός του ανθρώπου που είχε αφιερώσει τη ζωή του στη σπουδή και στη διδασκαλία των ιδεών του διαφωτισμού. Παρμαγιάννη μακρύ, Γιάννη, δε μας τα γράψες καλά, δε σου Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Ακούσαμε τον Πασχάλη Κιτρομιλίδη από την ομιλία του στην εκδήλωση που οργάνωσε η Καΐριος Βιβλιοθήκη στην Άνδρο το 2022 για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Παρμπαγιάννη
ζωή μας πίσω, πώς στραβώ να κάνει.